Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά της κοινής υπουργικής απόφασης για την παραχώρηση του Αιγιαλού και της παραλίας σε ιδιώτες από τους Δήμους. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν η κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου Θεοφιλοπούλου και η συγγήτρια η σύμβουλος κυρία Κατερίνη Σακελαρεπούλου. Στην υπόθεση είχε παρέμβει και ο Δήμος Σαρωνικού. Νέα προσφορά σε όλα τα δρομολόγια εσωτερικού από Αθήνα ανακοίνωσε χθες η Ryanair. Η προσφορά περιλαμβάνει πτήσεις από Αθήνα προς Σαντορίνη από 9,99 ευρώ, Ρόδο και Χανιά από 14,99 ευρώ και Θεσσαλονίκη από 19,99 ευρώ. Προκειμένου να επωφεληθούν από τη νέα αυτή προσφορά εσωτερικού, οι Έλληνες επιβάτες θα πρέπει να κάνουν κράτηση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Η προσφορά ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Σειρά δημοσιογραφικών επισκέψεων από κορυφαία ξένα μέσα και blogs στα νησιά του Ιωνίου πραγματοποίησε η Marketing Greece στο πλαίσιο καμπάνιας και για το διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου. Γκρουπ δημοσιογράφων από το γαλλικό Elle μέχρι το BBC της Βόρειας Ιρλανδίας επισκέφθηκαν τις μαγευτικές παραλίες και δοκίμασαν τις γαστρονομικές προτάσεις των Ιωνίων νήσιων. Οι Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν μέσα σε 25 σελίδες του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού του Hong Kong Weekend Weekly. Τη μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στον κόσμο δημιουργεί η εξαγορά της Starwood Hotel & Resorts Worldwide από τη Marriott International. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών ανακοίνωσαν ομόφωνα την εν λόγω συμφωνία, η οποία ανέρχεται στα 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δύο εταιρείες μαζί θα προσφέρουν πάνω από 5.500 ξενοδοχεία με 1,1 εκατομμύρια δωμάτια διεθνώς. Σύμφωνα με έρευνα της Business Travel Coalition, ο φόβος της τρομοκρατικής απειλής επηρεάζει όχι απλώς τα ταξίδια στη Γαλλία, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το 20% των τουριστικών οργανισμών από 17 χώρες του κόσμου είναι πιθανό να ακυρώσουν τα ταξίδια στη Γαλλία για κάποια περίοδο, ενώ το 30% είναι πολύ πιθανό να ακυρώσουν τα ταξίδια στη Γαλλία εάν αποδειχθεί ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου είναι μέρος ενός ευρύτερου χτυπήματος και μέχρι να γίνουν αλλαγές στην πολιτική ταξιδίων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 84 μάνατζερ από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και κυβερνητικές αρχές στον χώρο του τουρισμού.